στη δροσιά γίνονται παραδοσιακά τα πιο θεαματικά παιχνίδια του πρωταθλήματο, έτσι και σήμερα άπκο και διψός αποζημίωσαν του λιγοστού φιλάθλους που αψήφισαν το τσουχτερό κρύο και βρέθηκαν στο γήπεδο τη Ανθιδώνας. Οι γηπεδούχοι ανώτεροι στο πρώτο μέρο έφτασαν κοντά στο γκολ με τον Κουζούλογλου στο 10 από αποτυγχάνει να σκοράρει με διπλή προσπάθεια. Πέντε λεπτά αργότερα ο Ζαχαράκης έβγαλε έξυπνη πάσα στο Ζουρμπουλί και αυτός τη μετέτρεψε σε ασίστ, σημαδεύοντας τη δεξιά γωνία του Μπιμπάι. Στο 20 λεπτό, σέντρα του Λάμπρου, το σου του Ζουρμπουλί δεν βρήκε στόχο και στο 27 ο Κουζούλογλου έβγαλε το σκόρερ τέτα τέτ, αλλά το τελείωμά του πέρασε πάνω από την αιστεία. 10 λεπτά αργότερα, προσωπική ενέργεια και σουτ του Μπιμπάι έφυγε άου, ενώ στην εκπνοή του ημιχρόνου, πάσα του Μπιμπάι, ο Κυριακού του δυνατά, ο Σωτηρόπουλος εντυπωσιακά έδιωξε σε κόρνερ. Στο 48, το σουτ του Ιωσήφ ήταν άστοχο. Τέσσερα λεπτά αργότερα, μετά από εκτέλεση φάλ του λαμπρού, εξαιρετική ενέργεια και σούτ από τον Ζουρμπουλή, ο Μπιμπάι με εκπληκτική απόκρουση παραχώρησε corner. Και φτάνουμε στο 57 που ξεκινάει ένα τρελό 7 λεπτό. Αρχικά ο Κυριακού πιάνει στον ύπνο την άμυνα των γηπεδούχων και με σιρτό σου τη σοφαρίζει σε 1-1. Αμέσω μετά τη σέντρα, ο κουτσαβλή γλιστράει, ο Μπιμπάι επωφελείται και με πλασέ πετυχαίνει ολική ανατροπή και το 1-2. Πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά από την ανατροπή τη Εδιψού, ο Ζουρμπουλή πρόχνεται από το Γάσπαρη στην περιοχή, ο διαιτητή Βελέτζα καταλογίζει την παράβαση και ο Ζουρμπουλή σημαδεύει το κέντρο τη αιστεία, ισοφαρίζοντα σε 2-2. Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων, η ομάδα της Βόρειας Εύβοιας κερδίζει κόρνερ, ο Μπιμπάη το εκτελεί και ο Κυριακού, που με προβολή, ξαναβάζει μπροστά την ομάδα του 2-3 στο 63 λεπτό. Στο 83 ο Χάρης Ελευθερίου βρίσκεται στο έδαφος, ο διετής Βελέτζας δείχνει κίτρινη κάρτα για θέατρο στον ποδοσφαιριστή της Ρωσιάς. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι αξιοποιούν του χώρους που έχει αφήσει η ομάδα της Ανθιδόνας στην προσπάθειά της να ισοφαρίσει και ο Κυριακού με το τρίτο προσωπικό του τέρμα διαμορφώνει το τελικό 2-4. <Το> Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για πολλούς λόγους. Καταρχήν είχαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο ένα μήνα έτσι, είχαμε και αρκετέ αποσύσει σήμερα. Είχαμε πολλά παιδιά τραυματίε, κάποια παιδιά που δουλεύουν. Ε, ήρθαμε με 14 άτομα μόνο αποστολή. Αλλά αυτοί οι 14 ήταν αποφασισμένοι να πάρουμε αποτέλεσμα και το παλέψαμε στο δεύτερο μήνα. Στο πρώτο μήνα δεν ήμασταν καλοί. Ε, δεν είχαμε καλέ τοποθετήσει ούτε και στην άμυνα ούτε και στο κέντρο. Στο δεύτερο όμως κάναμε κάποιε αλλαγέ. Κάναμε και μια αλλαγή ε, σε πρόσωπο και θεωρώ δηλαδή ότι το πήγαμε πολύ έξυπνο στο δεύτερο ημίχρονο. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε γρήγορα μέσα σε δύο λεπτά να κάνουμε το 1-0-1-2. Εκεί έπαιξε σημαντικό ρόλο αυτό.